να παραμείνουν υποκράτηση τα αδέλφια Λοΐζος και Κλειάθης Πετρίδης μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου, αποφάσισε το δικαστήριο στα νησιά Φίτζη. Οι δικαστές ανέφεραν στον δικηγόρο υπεράσπισής τους ότι οι ανακριτές της υπόθεσης συνεχίζουν τις έρευνες και συλλέγουν στοιχεία, και αυτό και χρειάζεται χρόνος για την εκδίκαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο Κλειάνθης Πετρίδης ζήτησε από τον δικαστή να του επιστραφεί μία από τις πιστωτικές του κάρτες, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει φαγόσιμα και προσωπικά αντικείμενα. Ο δικαστής δεν έκανε δεκτό το αίτημά του, αφού, όπως του ανέφερε, οι πιστωτικές του κάρτες είναι στο επίκεντρο των ερευνών και οτιδήποτε χρειάζεται τους το παρέχουν οι αρχές του κράτους. Να σημειωθεί ότι τα δύο αδέλφια αρχικά αντιμετώπιζαν μόνο 6 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος ύψους 3.000 δολαρίων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι αρχές κατάσχεσαν 150.000 δολάρια που βρίσκονταν στην κατοχή τους, με τον αριθμό των κατηγοριών να εκτοξεύεται στις 293.